Το Κίεβο γίνεται στόχος επιθέσεων με πυράβλους και πάνω από 10 drones για τρίτη φορά μέσα σε 24 ώρες. Πύραυλος αναχαιτίζεται από την αεράμινα και τα θράψματα πέφτουν στο δρόμο σε ώρα αιχμής. Επικρατεί πανικός. Παιδιά με τις οικογένειές τους τρέχουν να προφυλαχθούν. Τα καταφύγια και οι σταθμοί του μετρό κατακλείζονται από πολίτες της Ουκρανικής πρωτεύουσας, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο των ρωσικών επιθέσεων συχνότερα από κάθε άλλη περίοδο του πολέμου. Η μαζική επίθεση ήρθε μόλις λίγες ώρες μετά την νυχτερινή επιδρομή με drones, με τη Ρωσία να ανακοινώνει ότι έπληξε στρατηγικούς στόχους του Ουκρανικού στρατού. Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Όλοι όσοι προσπάθησαν να μας εκφοβήσουν, νομίζοντας ότι θα έχει κάποιο αποτέλεσμα, θα το μετανιώσουν πολύ σύντομα. Η απάντησή μας δεν θα αργήσει να έρθει. Περιμένετε, σύντομα όλοι θα τα δουν όλα. Με την Ουκρανία να προετοιμάζει την αντεπίθεσή της, προσμένοντας και την έλευση μαχητικών αεροσκαφών, το Κρεμλίνο στέλνει μήνυμα ότι θα απαντήσει καταλήλως εάν υπάρξει εμπλοκή και δυτικών αεροσκαφών στον πόλεμο. Проводят, активно проводят в европейских делах, на европейских форумах, линию Вашингтона прежде всего. Что касается реакции нашей, я не сомневаюсь, что наши вооруженные силы имеют возможности на это среагировать. Επιθέσεις και στην περιοχή του Χαρκόβου, με τον κυβερνήτη της περιοχής να ανακοίνονται ότι 6 άτομα, ανάμεσά τους μία έγκυος και 2 παιδιά, τραυματίστηκαν από πυραυλικά χτυπήματα. Και όλα αυτά, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραφε την έξοδο της Ρωσίας από τη συνθήκη του 1990 για τον περιορισμό στη χρήση συμβατικών όπλων.